Λοιπόν, ας βως έλαβε μία ερώτηση, έλαβε την εξής ερώτηση. Πρόσεξε να δεις, λοιπόν. Έχω πρόβλημα, συγκεκριμένη ερώτηση. Ουσιαστικά την είδα, αλλά τη σκέφτηκα αρκετά και πιστεύω ότι είναι απλό. Είναι απλό, όταν ένας άνθρωπος σε αγαπάει, όταν ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται, νοιάζεται για σένα, ξέρει ποιος είσαι, ξέρω εγώ, έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι θέλει να είσαι το τέρι του, θέλει να είσαι μαζί του, σε ακούει, σε εμπιστεύεται, σέβεται τις επιλογές σου. Και αν μη τι άλλο, εκτός του ότι σέβεται τις επιλογές σου, είναι σε θέση να σε ακούσει, είναι σε θέση να αφουγκραστεί γιατί έκανες αυτό που έκανες. Στην προηγουμένη περίπτωση έχουμε μια κοπέλα που λέει: ο σύζυγός μου δεν μπορεί να δεχθεί ότι έγινα vegan. Κάθε φορά που του λέω κάτι για τη συγκεκριμένη διατροφή, ξέρεις, ας πούμε, ότι η ειρήνη ξεκινάει από το πιάτο μας, τα ζώα δεν είναι φίλοι. Όχι, τα ζώα είναι φίλοι, δεν είναι φαγητό. Και λέει, μα αυτά είναι πλάνη, ξέρω εγώ, είναι παραπληροφόρηση, είναι παραθρησκευτικά, είναι ακραία πράγματα. Και λες, μα αφού δεν τρώμε σκυλιά, δεν τρώμε γάτες, ξέρω εγώ, δεν τρώμε, τι να σου πω, τα όμορφα κουνελάκια, λέει πολλοί κόσμος, ξέρω εγώ, είναι τόσο γλυκά, δεν τρώμε χάμστερ, μα είναι τόσο γλυκά. Και έχουμε συνδέσει ουσιαστικά μου τα όμορφα ζώα με τα ζώα τα οποία δεν τρώμε. Και αν δεις πόσο όμορφες είναι οι γελάδες, πόσο όμορφα είναι τα προβατάκια, ξέρω εγώ, τα κατσικάκια, πόσο αστεία είναι, πόσο παιχνιδιάρικα, θα πεις. Όχι, όχι, δεν το έχουμε σκεφτεί καλά και δεν υπάρχει καμία διατροφική ανάγκη για να τρώμε κρέας. Λοιπόν, αν δεν το ήξερες όλο αυτόν τον καιρό, το έμαθες τώρα, το ξέρεις τώρα. Προσπαθώ να εστιάσεις, να δεις το τι γίνεται από πίσω μου, αλλά. Κοίταξε. Εδώ είναι. Νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, και η μόνη συμβουλή που έχω να δώσω, τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση σου, πραγματικά θα προσπαθούσα να έχω βρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα ακούει τις επιθυμίες μου, θα ακούει αυτά που σκέφτομαι. Θα δέχεται ότι αλλάζω και ότι αλλάζω προς το καλύτερο, ότι θέλω το καλύτερό μου, θέλω το καλύτερο για την υγεία μου, θέλω το καλύτερο για τον πλανήτη, θέλω το καλύτερο για τα ζώα. Και πόσο γλυκό είναι, πόσο όμορφο να είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο που σε αγαπάει όλα τα ζώα, όχι ορισμένα ζώα. Πόσο γλυκό είναι να χαϊδεύει μια γάτα, ξέρω εγώ, ένα σκύλο, μια γελάδα, να μην τρέφεται από ζωικά παράγωγα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν πραγματικά, είναι πραγματικά ανθυγιεινά και δεν υπάρχει καμία διατροφική ανάγκη για αυτά. Και λες, μα ξέρω εγώ, τόσο καιρό τα έτρωγα και τώρα δεν χρειάζεται να τα τρώω, πόσο καλύτερα νιώθω, πόση περισσότερη ενέργεια έχω, πόσο λιγότερα σπυράκια έχω στο πρόσωπο, πόσο πιο εύκολα πηγαίνω στο άλλο. Δηλαδή, κάθεσαι και βλέπεις μια απλή αλλαγή στη διατροφή, που είναι πραγματικά μια τόσο σημαντική αλλαγή, αλλά είναι απλή στη διαδικασία όταν τσεκάρεις τι μπορείς να τρως ως vegan, τι πρέπει να τρως για να είσαι υγιής ως vegan. Και λες, μα πώς δεν μπορεί να το καταλάβει αυτός ο άνθρωπος προσωπικά. Επειδή σέβομαι το χρόνο σου, σέβομαι το χρόνο των ανθρώπων, σέβομαι το χρόνο του όποιου θα κάτσει να δείξω εγώ το παραμικρό βίντεο που θα κάνω. Πραγματικά προσπαθώ να προσθέσω όση περισσότερη ποιότητα μπορώ και θα σου πω το εξής. Είναι από την καρδιά μου αυτό. Δεν είναι ότι σε ξέρω ή ξέρω τον άλλο άνθρωπο προσωπικά που δεν είναι vegan. Ξαναλέω, προσωπικά είμαι ο χειρότερος κρατοφάγος. Ξέρω για τι πράγμα μιλάω. So, αν δεν μπορεί να αλλάξει, αν πιστεύεις ότι αναλώνεις περισσότερο χρόνο σε τσακωμούς, σε πράγματα τα οποία δεν γίνονται να αλλάξουν και ουσιαστικά οτιδήποτε καταλήγει σε τσακωμό, μην χάσεις άλλο χρόνο. Μην χάσεις άλλο χρόνο σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει ότι μπορεί να κάνει καλύτερα και ουσιαστικά από τη στιγμή που ξέρει ότι μπορεί να κάνει καλύτερα και το σκέφτεται και ο ίδιος, δεν θέλει καν να ακούσει τις περισσότερες πληροφορίες. Γιατί όταν ακούσει ακόμη περισσότερες πληροφορίες, θα θυμίσεις εσύ και ζωντανή, ξέρω εγώ, όπως και όλοι, άλλοι τόσοι άνθρωποι ανά τον πλανήτη που είναι ζωντανοί ως vegan, που είναι πολύ πιο υγιείς ως vegan από ό,τι όταν τρώγανε ζωικά παράγωγα. Όταν τα ακούσει όλα αυτά, θα πει, μα ναι, τώρα πρέπει να τα κάνω. Αλλά περισσότερος κόσμος δεν θέλει καν να ξέρει. Ξέρει ότι μπορεί να κάνει κι αλλιώς, τη στιγμή που εσύ ίδια το κάνει, τη στιγμή που ο υπόλοιπος κόσμος ανά τον πλανήτη δέχεται αυτή την τρομερή πνευματική αναγέννηση, αλλά δεν το κάνει ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή που δεν θέλει να ακούσει. Και είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ κρίμα, γιατί είναι κάτι πολύ εύκολο, πολύ υγιεινό, πολύ γευστικό. Αν δεις ότι πραγματικά σπαταλάς χρόνο στους αγωμούς, αν δεις ότι πραγματικά σπαταλάς χρόνο σε πράγματα που είναι τα ίδια και 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 τα ίδια, άλλαξε. Άλλαξε άνθρωπο, άλλαξε ζωή, άλλαξε παραστάσεις, μην είναι vegan πάντοτε. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι το φαγητό ενώνει τους ανθρώπους, δεν τους χωρίζει. Μέχρι την επόμενη φορά, περιμένω να μάθω τι συνέβη, περιμένω τα νέα, περιμένω να μην χάσεις χρόνο με ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να αλλάξουν. Είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις, είναι απαραίτητο.